υγεία. Θα πει ότι το αλάτι ξεμπλόκαρε. Έχουμε 50 σημεία στα οποία μοιράζουμε αλάτι στους συμπολίτες για να ρίχνουν αλάτι στο πεζοδρόμια τους, στα μαγαζιά τους, στα σπίτια τους κλπ. Γιατί επαναλαμβάνω, το χειρότερο απ' όλα είναι, δεν είναι τα αυτοκίνητα, είναι τα πεζοδρόμια. Γι' αυτό λέμε, κυκλοφορείτε όσο το δυνατόν λιγότερο. Εάν πέσει και σπάσει το πόδι σου, υπάρχουν πάρα πολλοί που θα κάνουν μήνυση και στο Δήμο. Θα Δεν χάσει όποιο περιμένετε να κάνει. τα καθαρίσουν οι δημότες, διότι δεν βλέπουμε κάποια κινητοποίηση για τα πεζοδρόμια συγκεκριμένα. Οι καταστηματάρχες και οι δημότες είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Κατά νόμον, οι καταστηματάρχες είναι και οι ιδιοκτήτες των πολιτών είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό του πεζοδρομίου. Και το λαμβάνεις ότι ο Δήμος δεν είναι δυνατόν να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να την κάνει, έχει αρκετό προσωπικό να κάνει αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα εξαρτάται και από την κοινή συνείδηση του καθενός. Αν δεν μπορεί με κάποιον τρόπο να πάρει ένα φτιάρι, να ρίξει λίγο αλάτι μπροστά στο μαγαζί του, στο σπίτι του, για να προστατευτεί ο ίδιος καταρχήν, τι να πω. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχη.